Η εκδήλωση, ναι. Η ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το λόγο έχει ο ιερέας να κάνει το καρδιασμό. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιον να είμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέργησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγες όλος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγες όλων των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, η δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωσιν καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότες το Θεό, ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας, και έλλην και μάχας νομικάς περιείστατο, εισήν γάραν ωφελής και μάταιη, αιρετικών άνθρωπων, μετά μίαν και δευτέραν τους εν παρετού, ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων, προείσταστε, ίσας αναγκαίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρφη. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πας, εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν, δόξη Κύριε δόξασιν, είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τι νιαλιστήσετε, ίσου δεν ισχύει, έτι μη βληθήνε έξω και καταπατήστε επί των ανθρώπων, ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδήνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ως ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, που το λαμψάτο το φως ημών έμπροστα εν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξασε Κύριε, δόξασε. Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέγξον υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέγξον υπέρ της ειρήνης υποτός κόσμευς αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέγξον υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέγξον υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν, Κύριε ελέησον.
Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιβητήσει του Κύριου Δεϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν, υπέρ του κατευθύνε μη πλουσία τη Θεία Γαρτσέσιμον του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του γενέστε εμήν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα, εν ίσκα των δυναφωσμών πράττουμεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν, υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν, αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο δοξιχάρητη της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα σοι Κύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη, και έτσι αιώνας των αιώνων, αμήν του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ Βοησέως, το λαός γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα, αγιάσας τη αχράντος επιφανία, αυτός και ανιδέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτογενέστε πάση της αριωμένης της μεταλαμβάνωσον εξ αυτού ευλογίας πηγή, ιατρία αρπαθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλής ορατήστε και ορά των λεξιτήριων, ότι σώνο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και Υιού Πνεύματον ειν και αη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάψον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς πλήσιος το αυτόν ασχένου σημαίνοντας το της δουλειάς πρόσχημα και καταξιώσεν ημάς ευλιστήνε του αγιασμού σου δια του ύδατος τούτου με τα λείψε ώστε και ραντισμού και γενέσουμε Κύριε εσύ γίνον ψυχίστε και σώματος σιγάρι ο αγιασμός των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν σοι τον άκουσου Πατρί και τον Παναγιού και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ειν και αη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Των σονδωρεών αξίους ημάς ποιήσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέπουσα η άματα, της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε, του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, είναι ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός Κύριο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, εν το ονόματί σου κατερχόμεθα σήμερα. Είναι ταύτα ταχύ και αίσιος εις πέρας αγάπομεν, φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, είναι πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αε και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ον Ιορδάνη βασιλεύσον αναστάσεκ νεκρός Χριστός δεσποινησιμόν Θεοτό και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του τιμή και ζωπιού Σταύρου προστασίας προαινιών δυνάμενων σωμάτων οικεσίες του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ξερονοβάμενων Αποστόλου Παύλου, του και τη μεταπάντων συνεργών αυτού, των Αγίων εν δόξων Αργύρων, των Αγίων και Δικαίων, των Πατώρα Κιμ και Άνη και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά, ω αγαθό φιλάδρο και ελεήμων Θεό,
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάντων πατήσας, μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Καλή ευχαριστία σε εργασία. Ευχαριστούμε. Good luck. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σας διαβάσω την θέληση και την πολιτική βούληση και την δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχει εξαγγελθεί μέσα από τις προγραμματικές διακηρύξεις στη Βουλή, ότι από τους κεντρικούς στόχους που έχουμε είναι να επικαιροποιήσουμε το θέμα της ισότητας των φύλων στην κοινωνία μας, που η κρίση, τα μνημόνια και όλα αυτά το έχουν πάει πολύ πίσω, να μην φαντάζει δηλαδή ως πολυτέλεια να μιλάμε για ισότητα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και το κομμάτι της βίας κατά των γυναικών, που δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαπλώνεται συνέχεια. Έχουμε μεγάλη έξαρση και στην ενδοοικογενειακή βία, πέρα από όλες τις άλλες μορφές βίας. Και με αυτή την έννοια εμείς θα στηρίξουμε το θεσμό, τις δομές συμβουλευτικών κέντρων, τους ξενώνες, καθώς επίσης και τη γραμμή ΣΟΣ, που είναι ένα δίκτυο από παροχές που δίνουμε στις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, να μπορέσουν να αναποφυστούν καταρχάς και να έχουν και μια ελπίδα ότι μπορούν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ανταχθούν πάλι στην κοινωνία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο, όπως σας είπα, αυξάνεται και χρειάζεται καλύτερη αντιμετώπιση από εμάς ως κυβέρνηση, αλλά εδώ έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο οι περιφέρειες και οι ιδίως οι δήμοι, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στον πολίτη και μπορεί να έχει μια πιο στενή και πιο άμεση επαφή. Αυτό τον καιρό, το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στηρίζει αυτές τις δομές. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι Γενική Γραμματεία αυτού του Υπουργείου και αυτόν τον καιρό ασχολούμαστε πρώτα-πρώτα με τη δική μου περιοδία σε πολλούς περιφερειακούς, σε περιφέρειες και σε δήμους που κάνουν είτε γένεια είτε κάνουν εκδηλώσεις και διάφορες ημερίδες με θέματα τη βία ή την ισότητα. Και θέλουμε να σας πούμε το ότι με κάθε τρόπο θα έχουμε τα κονδύλια από το καινούργιο ΕΣΠΑ, μάλλον να συνεχίσουν αυτές οι δομές να υπάρχουν. Αυτές οι δομές υπάρχουν λόγω των ΕΣΠΑ προγραμμάτων. Θα μπορούμε σε μια μελλοντική, ας πούμε, πορεία της χώρας που θα έχουν και μια οικονομική ανάπτυξη, αυτές οι δομές να περάσουν στο κράτος, στις περιφέρειες και στους δήμους. Να μην εξαρτώμαστε δηλαδή από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία δυστυχώς φέτος είναι και πιο λίγα. Αλλά επίσης θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτές οι δομές να κρατηθούν, τα καινούργια προγράμματα να τα εξαντλήσουμε, οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον να τα χρησιμοποιήσουν. Ήδη έχω την θέληση όλων των δήμων ότι θέλουν να συνεχίσουν, πιστεύω το ίδιο και οι περιφέρειες, να τα εντάξουν αυτά τα προγράμματα μέσα στον προγραμματισμό που κάνουν. Και όσο αφορά το προσωπικό, θέλω να πω ότι η συμβουλευτική που δίνεται από τους επιστήμονες που λειτουργούν σε αυτά τα κέντρα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Εδώ οι εργαζόμενοι κάνουν μια πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να εκτελέσουν, γιατί το να έχεις αντιμέτωπο ως μια γυναίκα που έχει υποστεί βία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε και στους τηλεθεατές σας και στους ακροατές σας και σε εσάς ότι είναι ένα πολύ, πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό και πρέπει οι γυναίκες να το εμπιστευτούν και να έρθουν να ζητήσουν τη συμβουλευτική. Η συμβουλευτική μέχρι τώρα είναι όσον αφορά κοινωνιολογία, κοινωνική βοήθεια, είναι ψυχολογική. Σε κάποιους έχουμε και νομική υποστήριξη. Εδώ στο κέντρο, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε νομική, αλλά μπορείτε να κάνετε μία, ως Δήμος, να κάνετε μία προκήρυξη και να δούμε πώς μπορούμε να το στηρίξουμε και εμείς. Να υπάρχει και νομική υποστήριξη. Και με το καινούργιο ΕΣΠΑ, όταν θα τελειώσει το Νοέμβρη, που τελειώνουν αυτές οι. Τελειώνει αυτός ο κύκλος, θα πρέπει να βάλουμε και την συμβουλευτική της εργασίας, διότι μία γυναίκα κακοποιημένη, που είναι και φτωχή, που είναι άνεργη, που είναι μόνη της στην οικογένεια, εάν δεν της δώσουμε και μία διέξοδο να ανεξαρτοποιηθεί οικονομικά, θα επιστρέψει το πιο πιθανό πάλι
στην αιστεία της εκεί που εκεί που υπάρχει και η βία κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να βάλουμε αυτή τη συμβουλευτική. Ένα πεδίο δόξη λαμπρών για εργασία και απασχόληση είναι ο τρίτος πυλώνας της οικονομίας που λέμε εμείς ως κυβέρνηση, που είναι η οικιακή οικονομία, η κοινωνική οικονομία. Δηλαδή είναι συνεταιρισμοί, διάφορες τέτοιες μορφές που μπορούν με την κατάλληλη συμβουλευτική οι ίδιες οι γυναίκες να ασχοληθούν και να φτιάξουν μια δική τους, ένα δικό τους συνεταιρισμό, μια τέτοια δηλαδή μορφή που να μπορούν να εξορροπηθούν. Σας λέω, το πρόβλημα της οικονομικής δυσχέρειας είναι μεγάλο και αυτό έχει αποτέλεσμα και στη δική μας την δραστηριότητα. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε το πάνω να στηριχθούν αυτοί οι δομές κλπ. Και θέλουμε τώρα από τους Δήμους και να κάνουμε οτιδήποτε, να το μάθουν πρώτα απ' όλα οι γυναίκες. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Πολλές γυναίκες, εκτός από τα βία γεγονότα, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η βία. Ότι υπόκειται σε μια βία και κυρίως ψυχολογική, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Άρα λοιπόν πρέπει και ως Δήμος και ως κοινωνία να παρέμβουμε σε αυτά τα θέματα. Να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες, να τις οδηγήσουμε εδώ, για να μπορέσουν να δώσουν μια, μια πρώτη λύση στο πρόβλημά τους. Έχει μεγάλη σημασία οι θεσμοί που υπάρχουν στην κοινωνία και στο Δήμο. Βλέπουμε χαρά τον διοικητή του νοσοκομείου να είναι εδώ, δασκάλους. Λοιπόν, αυτό πρέπει να υπάρχει αυτή. Η αστυνομία έπρεπε να είναι εδώ. Που είναι ο πρώτος θεσμός που δέχεται οι γυναίκες, ας πούμε. Και εδώ πρέπει να εκπαιδεύσουμε την αστυνομία να παρέχει την καλύτερη συμβουλευτική. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή πολλή δουλειά. Εμείς είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε βοήθεια και σε εργαζόμενους στα νοσοκομεία να τους μάθουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, τι είναι η ισότητα, η αστυνομία, το πανεπιστήμιο, υπάρχει πανεπιστήμιο εδώ, πρέπει και οι καθηγητές, οι φοιτητές να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Δηλαδή όλη η κοινωνία μέσα από τη θεσμική τους εκπροσώπηση να ασχοληθούν με αυτό το θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει και για καιρό. Εμείς σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας και ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Θα ευχαριστήσουμε την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θα σα πω δύο κουβέντες. Κέντρο Συμβουλευτική Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας λειτουργεί στην Κόρινθο, στο Δήμο μας από τον Νοέμβριο του έτους 2013. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φίλων και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ισότητα των Φίλων. Γενικότερες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η οικονομική συγκυρία έχει κάνει το πρόβλημα της βίας ελαιόλαδο. Οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων να ενδυναμώνουν, να υποστηρίζουν τις γυναίκες, ενθαρρύνοντάς τις να επανακτήσουν τον σεβασμό τους, την αυτοεκτίμησή τους, ώστε να λάβουν μετά το τραύμα τους την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής. Το κέντρο έχει δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Είναι στελεχωμένο από κοινωνιολόγο, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τους κανόνες του απορρίτου. Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 έως 4. Ο Δήμος μας με τη σημερινή εκδήλωση δίνει μια ευκαιρία γνωριμίας στους προσκεκλημένους για τις υπηρεσίες του κέντρου και θα ακολουθήσουν και άλλες που στόχο θα έχουν την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Το λέω και ο κύριος Σουφούρης. Έχει μισθό. Κυρία Κούγκελα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστορική και όμορφη Κόρινθο. Χαιρόμαστε που είστε εδώ, προσωπώντας την κυβέρνηση και χαιρόμαστε και για την τοποθέτηση που κάνατε. Μια τοποθέτηση που αφορά μια πολιτική που αφορά την βία που ασκείται στο περιβάλλον του οικογενειακού, το φιλικό, απέναντι στις γυναίκες, που είναι και ο αδύνατος κρίκος πάντα στις κοινωνίες μας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ και κάνατε μια τοποθέτηση που δίνει μια προοπτική σε ένα θεσμό που εμείς ξεκινήσαμε μαζί με άλλους 24 Δήμους πριν από μερικά χρόνια. Και θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός για να στηριχθεί ουσιαστικά η γυναίκα, η ικανοποιημένη γυναίκα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέσα ενημέρωσης που είναι σήμερα εδώ, οι ήρωες ενημέρωσης που είναι σήμερα εδώ και μέσα από τις συγκνότητες τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές θα περάσει αυτό το μήνυμα στην κοινωνία, να μάθει η κοινωνία ότι εδώ λειτουργεί μία δομή που στηρίζει την γυναίκα, την κακοποιημένη γυναίκα, που είναι ένας σταθμός συμβουλευτικός
που έχει μια πολύ καλή στελέχωση. Μέχρι σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αυτό οφείλεται στο προσωπικό. Είναι οι επόμενες ευχαριστίες μου προς το προσωπικό, που το εύχομαι να έχει υγεία, να είναι πάντα έτσι προσιτό προς τις γυναίκες, σε όλες όσες ζητήσουν ή έχουν ζητήσει την συνδρομή αυτού του συντηρητικού κέντρου. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά και πιστεύω ότι θα είναι και σημαντικότερα το προσεχές διάστημα. Βεβαίως η ευχή όλων μας είναι κάποια στιγμή να μην υπάρχει δουλειά εδώ. Θα είναι η μεγάλη μας χαρά. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε και μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία τελευταία 5 χρόνια στη χώρα. Μια συγκυρία που αυξάνει τα φαινόμενα βίας εναντίον των γυναικών, γιατί όπου λέγανε οι παλιοί υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια και η γκρίνια πολλές φορές φέρνει και βία. Εμείς αυτό δεν το ευχόμαστε. Θέλουμε να υπάρχουν οικογένειες, να υπάρχουν κοινωνίες που να μην έχουν τέτοια προβλήματα έξαστης βίας, ιδιαίτερα απέναντι των γυναικών. Σήμερα εδώ είμαστε σε ένα χώρο που τον εγκαινιάζουμε, τυπικά εγκαίνια, έτσι σεμνά θα έλεγα. Εγκαινιάζουμε ένα χώρο που θα κάνω και ένα σχόλιο έτσι που θα απευθυνθεί σε κάποιους που δεν είναι εδώ. Κυρία Γενική Γραμματέας, κάποιοι στο ελεκτικό συνέδριο θεωρούσαν ότι δεν πρέπει να πληρωθεί αυτή η διαρρύθμιση που έγινε με οδηγίες της διαχειριστικής, δηλαδή αυτός ο θάλαμος, εδώ το γραφείο του ιδιαίτερο, αυτά τα χωρίσματα που κάναμε θεωρούν ότι έπρεπε να μην πληρωθούν. Θα το βρούμε βέβαια εμείς, πιστεύω, θα δικαιωθούμε, αλλά να δείτε πώς δουλεύει το ελληνικό κράτος. Θεώρησαν ότι μπορεί να βρεθεί ένα οίκημα που θα έχει 100% τις προδιαγραφές αυτού που θέλαμε εμείς. Τέτοιο οίκημα δεν υπάρχει η ελληνικίαση. Πρέπει να γίνουν οι επιμέρους διαρρυθμίσεις όπως προβλέπετε για να υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που θα σέβεται και την αποστολή. Το τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει ιδιαιτερότητα, υπάρχει εχενήθεια. Πρέπει να είναι οι επιστήμονες του κέντρου, τα στελέχη του κέντρου πρέπει να είναι σε ιδιαίτερους χώρους που κάποιοι μπορεί να είναι ακόμα και πιο ιδιαίτεροι. Έτσι, αυτά δεν τα κατανοούν και εμάς δεν μας πληρώνουν τα εντάλματα. Έτσι, για να καταλάβετε το τι γίνεται, ας πούμε. Είναι μεγάλο σκάνδαλο. Δημοπρασία έγινε εδώ, το πήρε συγκεκριμένος εργολάβος, το έφερε σε πέρας. Δεν πληρώνουν λοιπόν αυτές τις δαπάνες. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε, πιστεύω, και με δική σας βοήθεια που πιστεύετε σε τέτοιου είδους συμβουλευτικά κέντρα να διευρυνθούν το προσεχές διάστημα. Εμείς σαν Δήμο, σας κρύβω ότι όταν τελειώσει αυτή η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ, η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή τη δομή. Πιστεύω νομοθετικά να μας δοθεί δυνατότητα. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δομές και εμείς κάποια στιγμή, όταν τελειώσουμε τις χρηματοδοτήσεις, θα θέλαμε αυτή η δομή να συνεχιστεί ακόμα και με χρήματα του Δήμου Κορινθίου, που δόξα τω Θεώ έχουμε μια καλή οικονομική κατάσταση. Να συνεχιστεί αυτή η δομή, γιατί είναι μια δομή που πραγματικά έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία και εδώ στην κορινθιακή κοινωνία. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω, κύριε Αντιδήμαρχε, συγχαρητήρια και σε εσάς. Να χαιρετήσω και την παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών Συμβούλων, Αντιδημάρχων, της κυρία Χρυσταράτου, του κυρίου Κεφάλα, και να ευχηθώ όλοι να αγκαλιάσουμε αυτό το κέντρο, να το αγκαλιάσουμε, να διαφημίσουμε την δημιουργία και την λειτουργία του και να ευχηθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Αλλά αν υπάρχουν προβλήματα, αυτά να ευχηθούμε να επιληθούν με τον καλύτερο τρόπο και σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουν οι εργαζόμενοι θα έχουν και τη Δημοτική Αρχή, αλλά πιστεύω και την κοινωνία και ομάδες εδώ της κοινωνίας και φορείς της κοινωνίας που πιστεύω ότι θα αγκαλιάσουν τη λειτουργία και θα συμβάλλουν στην καλύτερη όσο μπορούμε λειτουργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και βεβαίως θα ήθελα να κάνω και μια ιδιαίτερη μνήμα στην παρουσία και πρέπει να πείτε και δύο λόγια, ως παρουσία της εκπροσώπους της ελληνικής εταιρείας της ΕΕΤΑ, η οποία πάντα μας βοηθάει και μας βοηθάει ουσιαστικά, δηλαδή ό,τι προγράμματα έχει αναλάβει ως διαχειριστική αρχή τα έχει φέρει με τον καλύτερο τρόπο σε πέρας. Εμείς πιστεύουμε, να βάλω και ένα πολιτικό που πρέπει να μεταφερθεί στην κυβέρνηση, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει ένα κομμάτι μεγάλο των πόρων που αφορούν τα κοινωτικά πλαίσια στήριξης να τα υλοποιούν οι Δήμοι μέσα από διαχειριστικές όπως είναι η ΕΤΑ, όπως μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι φορείς της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτή η εξάρτηση
που υπάρχει από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, μόνο εμπόδια μπορεί να, μόνο εμπόδια δημιουργεί. Θεωρώ μέσα από διαδικασίες δημοκρατικού διαλόγου σε επίπεδο κατάρτισης προγραμμάτων, μπορούμε να βάλουμε στόχο σαν κυβέρνηση, σαν περιφέρεια, σαν δήμη. Και ο καθένας να έχει ένα ρόλο, έτσι, μέσα από μια κατανομή των πόρων, για να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι όσο το δυνατόν καλύτερα. Εμείς έχουμε αποδείξει ως αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού ότι ξέρουμε να αξιοποιούμε τους πόρους με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι που σήμερα εμπλέκονται στο κομμάτι των έργων των κοινωνικών πλαισίων στήριξης και ιδιαίτερα του νέου κοινωνικού πλαισίου στήριξης και να πάρθουν αποφάσεις σημαντικές, σημαντικές που θα έχουμε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και αποτελεσματικότητα. Τέλος, βλέπω και την παρουσία εδώ του κ. Ψιλογιαννόπουλου που είναι επικεφαλής του συνδυασμού, να έρθει μπροστά, να κάνει και αυτό σε μια τοποθέτηση, ένα χαιρετισμό, να τον παρακαλέσω πολύ, γιατί εμείς σήμερα θέλουμε, κυρία Γενική Γραμματέα, να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι αυτή η δράση στηρίζεται με ενότητα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Είναι μια δράση που όλοι μαζί ομόφωνα αποφασίσαμε, στηρίξαμε και σήμερα υλοποιούμε. Κύριε Ψιλογιαννόπουλε. Να χαιρετήσω εγώ από μέρος της Πρωτοβουλίας Πολιτών στην δομή. Θεωρώ ότι αυτές οι δομές είναι βασικές πρέπει να στηριχτούν από όλο το πλέγμα της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται για να μην επαναλαμβάνω τις τοποθετήσεις είναι να γίνει γνωστή αυτή η δομή. Εγώ και σαν πολίτης αλλά και σαν εμπλεκόμενος στην αυτοδιοίκηση δεν μπορώ να αποτυχα πλήρη γνώση αυτής της δομής. Άρα λοιπόν υπάρχει κόσμος και μέσα από την εμπειρία μας και μέσα από τα κοινωνικά αιτρία που έχουμε μια εικόνα ότι αυτή η δομή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Και ταυτόχρονα πρέπει να αποκτήσει και περιεχόμενο με την έννοια να φύγουμε από τα στενά δημοσιοπαλλικά πλαίσια που ίσως λειτουργεί και να δώσουμε ουσιαστική βοήθεια να παρεμβαίνει και να βοηθήσει ουσιαστικά τις γυναίκες που υφίσταται τις συνέπειες της βίας, της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή την άποψη εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες. Ευχαριστούμε εδώ για την παρουσία της κυρίας Κούβελα και θα είμαστε συμπαραστάτες σε αυτή την διαδικασία αρκεί να είναι ουσιαστική και να μην είμαστε αναλωτές των προγραμμάτων, αλλά να αξιοποιούμε τα προγράμματα στην κατεύθυνση την οποία πρέπει, ώστε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Καλείται το στέλεχος του Κέντρου Συμβουλευτικής, η κυρία Σοφία Κασικώνα, να σου πει ο λόγος. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Γεια σας. Είμαι κοινωνιολόγος εδώ στο κέντρο και θα σας πω δύο κουβέντες γενικά για την λειτουργία. Κάποια πράγματα. Λοιπόν, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Κορινθίων αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης σε επαναλαμβανικό επίπεδο, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Το σχέδιο αυτό αφορά ένα πανελλαδικό δίκτυο δομών για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, που σχεδίασε και δημιουργεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013. Τώρα, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 14 συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Στους Δήμους υπάρχουν 25 Δήμους, ανάμεσα βέβαια είναι και ο Δήμος Κορινθίων, εδώ. 19 ξενώνες φιλοξενία, στη Πελοπόννησο υπάρχουν 2, στην Πάτρα και στην Τρίπολη. Τώρα, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συντονίζει και αποκτεύει το δίκτυο με στόχο την εξασφάλιση της επιτυχούς και αποτελεσματικής του λειτουργίας. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η ΕΔΑ, με την ιδιότητα του συντονιστή δικαιούχου, υποστηρίζει τη δημιουργία και τη λειτουργία των παραπάνω αυτοδιοικητικών δομών. Τώρα, ο Δήμος. Για τη λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από την πράξη ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας, δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης του επιχειρησιακού προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Το κέντρο εδώ ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2013, ενώ εδώ στο καινούργιο μας χώρο ήρθαμε περίπου ένα χρόνο μετά,
το Νοέμβριο του 2014. Να σας πω λίγο για τους στόχους του κέντρου, οι οποίοι είναι πρώτα απ' όλα η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες που έχουν υπάρξει ή είναι θύματα βίας, η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη του φαινομένου σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, στελεχώνεται το κέντρο από ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό αλλά και κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες του κέντρου είναι βέβαια δωρεάν και διέπονται από τους κανόνες του απορρίτου. Τώρα, στο κέντρο μας, εδώ, στο κέντρο του Δήμου, μπορούν να απευθυνθούν γυναίκες που υφίσταται σωματική κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση, συναισθηματική ηλεκτρική βία, οικονομική βία, που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα, που έχουν υπάρξει βέβαια θύματα τράφικινγκ και που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Μέχρι σήμερα το κέντρο έχει υποδεχθεί 51 ωφελούμενες, ενώ καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων αλλά και των γειτονικών δήμων. Τώρα, στον τομέα της δικτύωσης. Το κέντρο συμβουλευτικής έχει έρθει σε επαφή με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του νομού. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Το Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου Σικιονίου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το Σύλλογο του Χαμόγελου του Παιδιού εδώ στην Κόρινθο, την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, τα Κέντρα Διαβίου Μάθησης Δήμου Κορινθίων και Δήμου Σικιονίων, το ΙΕΚ Κορίνθου. Ενώ για το τέλος, το μόνο ένα μήνυμα κάτι που θέλω να πω είναι ότι εμείς είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε γυναίκα μας έχει ανάγκη, βέβαια αρκεί να μας το ζητήσει. Thank you.